φιλοξενούμε στο Ρεροθάλαμο για τρίτη φορά την κυρία Άννα Τισένκο, πρόξενο της Ουκρανίας στην Αθήνα. Κυρία Τισένκο, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Καλημέρα σας, επίσης χρόνια πολλά, ευχαριστώ πολύ. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε σε εξέλιξη άλλη μια προσπάθεια του Όλοι Μαζί Μπορούμε, της Περιφέρειας Αττικής και 50 Δήμων στο Λεκανοπέδιο. Σε 50 Δήμους στο Λεκανοπέδιο, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, κυρία Τισένκο, θα συγκεντρώσουν, πέραν από αυτήν τη βοήθεια που έρχεται καθημερινά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα συγκεντρώσουν επιπλέον ανθρωπιστική βοήθεια για να ενισχυθούν είτε οι οικογένειες των 20.000 Ουκρανών. Έχουν φτάσει 20.000. 25.000. 25.000 Ουκρανών προσφύγων, οι οποίοι φιλοξενούνται στην Ελλάδα και οι οποίοι προφανώς φαντάζομαι ότι εύχονται με το καλό μια μέρα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Πράγματι, ναι, αγαπητέ Άρη, επειδή από αυτούς μόνο 13.000 έχουν δηλώσει ότι θέλουν προσωρινή προστασία, άρα αυτό σημαίνει ότι μισοί περιμένουν το συντομότερο δυνατόν να επιστρέφουν στο σπίτι και κάθε μέρα εμείς στο προξενείο βλέπουμε τον κόσμο που μας αποχαιρετάει και φεύγουν προς την Ουκρανία. Α, επιστρέφουν πίσω κάποιοι? Επιστρέφουν δηλαδή πίσω, θέλουν τους άντρες της, θέλουν τις οικογένειές τους και όχι μόνο από την Ελλάδα, δηλαδή έχω την πληροφορία ότι για παράδειγμα από την Πολωνία 40.000 Ουκρανούς κάθε μέρα επιστρέφει προς την Ουκρανία και δεν μπορείς να βρεις το εισιτήριο για τρένο. Α, τόσο πολύ. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα σε 50 Δήμους Αττικής ζητούμε να συγκεντρώσουμε φάρμακα, υγειονομικό υλικό, κουβέρτες, υπνός, ακουσίδια ατομικής υγιεινής, παιδικές τροφές, γάλατα, πάνες, τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη κουζίνας, πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, κατσαρόλες, φούρνους μικροκυμάτων και μικρά φουρνάκια ψάχνουμε για να ενισχύσουμε όχι μόνο τους ανθρώπους που είναι εδώ, αλλά και εκείνων των οποίων το νοικοκυριό έχει καταστραφεί από τους συνεχείς βομβαρδισμούς. Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά με την κυρία Άννα Τισένκο. Λέγατε για τη Μαριούπολη, κυρία Τισένκο. Ναι, τα ουκρανικά στρατεύματα είναι στο έδαφος του Αζοφστάλ και δυστυχώς εκεί είναι και ειρηνικός πληθυσμός. Χτες, όπως είπατε στις ειδήσεις, έφυγαν εκκενώσαν από το έδαφος 344 άτομα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο επειδή είναι σφοδροί βομβαρδισμοί, δεν σταματάνε, παρόλο που η πόλη διαλύθηκε και δεν υπάρχει σχεδόν. Ναι. Και εάν ακούσαμε ότι θα δοθεί και ότι θα υπάρξει μια κατάπαυση πυρός που λέμε, δεν θα βομβαρδίζουν έως την Κυριακή προκειμένου να απομακρυνθούν όλοι οι άμαχοι. Μακάρι, γιατί είναι και κάτω από τα ερείπια και εκεί είναι το πρόβλημα, ότι δεν προλαβαίνουν να τα εκκαινώσουν επειδή είναι βομβαρδισμοί, δηλαδή άνθρωποι που δεν μπορούν να περπατήσουν, οι άνθρωποι που είναι τραυματισμένοι. Δηλαδή αυτό ήταν η πρόταση του κύριου Ζελένσκι και η παράκληση, να μπορούν να εκκαινωθούν αυτοί που είναι τραυματισμένοι και οι ειρηνικοί άνθρωποι αλλά και οι στρατιώτες, επειδή δεν υπάρχει εκεί γιατροφαρμακευτική βοήθεια. Οπότε η ζωή μέσα στα έγκατα του εργοστασίου, ναι, εξαρτάται η ζωή τους από την μεταφορά. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, για να καλημερίσουμε ξανά τον αντιδήμαρχο Κιέβου. Το προχωνιά, Πετρό Αλεξάνδρο, όχι να σιούετε. Γιούλια. Доброго дня. Ми чекаємо зв'язку з Петром Олександровичем з студії в Афінах. Окей, да, тоді ви до мене звернетесь, да, бо я вже думаю, його немає, на зв'язку, може ми поміняли чергу, чи ви просто не дзвоните. Добре, тоді ми зараз поміняємо. Просто кожні дві хвилини зривається ваш дзвіночок, я дзвоню, але бо там зайнято, зрозуміло, не дзвонять. Достіхос, кова телеграмі, наротуємося посі ора, та борозі, скільки хвилин нам вийти на зв'язок, бо це прямий ефір? Ні, я можу бути на зв'язку, просто я маю на увазі, що ваш дзвіночок зривається кожні дві хвилини. Нам потрібен Петро Олександрович, щоб з ними поговорили в студії. Просто ви ж зі мною не домовлялись про Петра Олександровича. Пані Юлія, ми вам дякуємо, ми вийдемо з вами потім в ефір. До побачення. Мальста, пане, на карме діпроспатіями, то не помену. Κύριε Γιαννίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι έχει αλλάξει στο πρόγραμμα, ζητάμε συγγνώμη. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεπώς, να δοθεί, λέτε, η προτεραιότητα, αλλά στο μεταξύ, ο Γιώργος Κουβαράς, στην εκπομπή του προχθές το βράδυ στην ΕΡΤ, μίλησε με τον πρέσβη της Ουκρανίας, τον κύριο Σεργέη Σουτένκο,
και αναφέρθηκαν και στη Μαριούπολη και στον ελληνικής καταγωγής στρατιώτη Μιχαήλ, τον οποίον είχαμε δει στο βίντεο και είχε προκληθεί εδώ, και αρνητική αίσθηση και εντύπωση πως παρισέφρισε στο ελληνικό κοινοβούλιο μαχητής αυτός από τη Μαριούπολη, από τα εγκάτα του Αζοφστάλ, για τον οποίο μάθαμε ότι σκοτώθηκε στις μάχες σε προηγούμενες ημέρες. Τα λέει ο ίδιος ο Ουκρανός πρεσβευτής. Να τον ακούσουμε, παρακαλώ. Γνωρίζετε πως η Μαριούπολη είναι αποκλεισμένη. Η επικοινωνία μαζί τους δεν είναι εφικτή. Την περασμένη όμως εβδομάδα πληροφορηθήκαμε ότι σκοτώθηκε στη μάχη, υπερασπιζόμενος τους πολίτες και τον πληθυσμό της Μαριούπολης. Αυτό το τραγικό γεγονός θα δώσει ένα τέλος σε όλη αυτή τη συζήτηση σχετικά με την παρουσία του Μιχαήλ στην Ελληνική Βουλή. Ήταν Έλληνας, Ουκρανός ελληνικής καταγωγής, και αυτός ο Έλληνας στρατιώτης σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος τους Ουκρανούς περιλαμβανομένων εκείνων ελληνικής καταγωγής στην Μαριούπολη. Και αυτό που καταλάβαμε ήταν, εν πάση περιπτώσει, η προσπάθεια να φανεί στην Ελλάδα ότι υπάρχουν ελληνικής καταγωγής άνθρωποι οι οποίοι υπερασπίζονται τον τόπο τους, υπερασπίζονται την πόλη τους στην Μαριούπολη. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι στη ζωή, έπεσε στην προάσπιση της Μαριούπολης από τις μάχες που γίνονται εκεί με τις ρωσικές δυνάμεις, στην προσπάθεια της Ρωσίας να καταλάβει την Μαριούπολη. Έχουμε το Χάρκοβο, παρακαλώ πολύ να καλημερίσουμε τον προσκεκλημένο μας. Доброго дня, студії, шановна Тетяна Петрівна. Дякуємо, що ви зголосилися поговорити в відкритому ефірі в Афінах. Доброго дня. Καλημέρα. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να μάθουμε πώς είναι τα πράγματα στο Χάρκοβο, αν βομβαρδίζεστε από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις. В першу чергу хотіла би задати вам питання, яка ситуація в Харкові, чи бомбардують вас російські військові сили зараз? Так, сьогодні і кожного дня, немає жодного дня буквально з початку війни, щоб російські військові не бомбардували саме місто Харків, центр. Ναι, και σήμερα και καλημέρα και από την αρχή του πολέμου δεν είχαμε καμία μέρα για να μην βομβαρδίζουν οι ρώσικες ένοπλες δυνάμεις εμάς, το Χάρκοβο και συγκεκριμένα το κέντρο της πόλης. Και αυτό ήταν και έπεσε η γραμμή, αν κατάλαβα καλά. Ναι, μάλλον πέσε η γραμμή επειδή... Ναι, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Λοιπόν, για να ξαναδούμε πάλι, είναι εδώ, στη γραμμή. Παρακαλώ, ορίστε. Ότι υπάρχει συνεχής βομβαρδισμός. Αυτό σημαίνει, αυτό θέλω να καταλάβω. Δηλαδή, μπορούν να βγουν έξω, είναι μέσα στα σπίτια τους υποχρεωτικά, δηλαδή υπάρχει κάποια ζωή στην πόλη παρά τους βομβαρδισμούς ή όχι? Дуже цікавить грецьку аудиторію, чи є якесь життя в місті, чи можуть люди виходити на вулиці, як в таких умовах живе місто? Комунальні служби міста працюють майже цілодобово, вони прибирають всі обламки ракет, які по місту, по центру, по житлових кварталах. І кафе мера дулевон астаматіта олістис і пересіяс ту диму кістис периферіяс ке сілегон ке та мерітон піравлон пухтепане ала ке ола та мерітон хтеріон по ехон хтепісі для на боресі о космос на в'єністис стус дромос. Είναι προβληματική σημαντική κατάσταση με το Χάρκοβο, που είναι και δύσκολο, γιατί να το. Ναι, γι' αυτό είναι δύσκολη σήμερα η γραμμή. Η επικοινωνία μας, για να δούμε, η κυρία είναι αντιδήμαρχος. Η κυρία είναι περιφερειάρχης του Χαρκόβου. Στο Χάρκοβο. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Дуже дякуємо, Тетяна Петрівна. Продовжуємо наш складний ефір. Ναι. Τώρα, τι χρειάζονται? Дуже важливо, що необхідно зараз Харкову, питають наші друзі з Греції. Бо у нас починається марафон гуманітарної допомоги. В Харкові залишилась менше, ніж половина населення, інші чекають до того повернення, але все одно Харків потребує гуманітарної допомоги. Це і продукти харчування, довгого зберігання, це і гігієна. Це те, що необхідно для життя наших громадян. Поки Збройні сили України не звільнили
Харківську область від загарбників, і вона не почала існувати як до війни. Дестихос логотис катастасі з пенінда тисякатоту плесизму тис полі Катомирюхос Харкова мені парамені з тим болі. І олі і алі селон на епістрепшун кіхон синехі епікінонія ма тис екогенія з поемінан. І анангіс протис іне та трофіма діаркіес, діладі консервес псарі, креас, іне оле та проєнда ігініс, іне оле та... Ποια χρειάζονται, μας περιγράφετε, ναι, τι χρειάζονται τώρα. Ναι, ναι, χρειάζονται αυτά τις μεγάλες διάρκειες για να έχουν και καλόριες, θα το έλεγα έτσι, ναι, δηλαδή κονσέρβες. Ναι. Είναι υγιεινείς. Για να έχουν θερμίδες. Να έχουν θερμίδες, ναι. Μάλιστα. Είναι όλα τα είδη υγιεινείς, είναι όλα τα είδη των παραφαρμάκων, δηλαδή γάζες, παυσίπονα, αντιμυκητικά, δηλαδή τα φάρμακα που δεν υπάρχουν και χρειάζεται στην Ελλάδα. Ναι. Υπάρχει επικοινωνία με το Χάρκοβο, δηλαδή φτάνει φτάνουν τα οχήματα. Πετάνια, δούζε σεριό. Знаєте, Тетяна Петрівна, чи можуть ці речі доїхати до Харкова? Чи є зв'язок з містом? Так, я перебуваю безпосередньо в місті, і влада на місці і працює. І в нас вже багато допомоги приходить від країн-партнерів. І логістичний центр, логістика вже є. І ми готові гуманітарну допомогу забирати в районах західних України своїми навіть вантажівками або ЖД-вагонами. Ναι, υπάρχει επικοινωνία με την πόλη. Εγώ βρίσκομαι στην πόλη όπως όλοι οι άλλοι ηγεσία. Έρχεται η ανθρωπιστική βοήθεια από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η πόλη έχει τις δυνατότητες και τα μέσα να παραλαμβάνει ανθρωπιστική βοήθεια για το Χάρκοβο στα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας. Μπορούμε να στείλουμε και συνδρομικά αλλά και αυτοκίνητο για να πάρουμε για μας. Ο πόλεμος σε πόσα χιλιόμετρα από το Χάρκοβο είναι πέρα από τους βομβαρδισμούς? Брати те, що бомбардують місто, що наскільки далеко від міста бої, тобто безпосередньо армія? Ну, є ті населені пункти, які окуповані, вони від міста Харкова і 150 кілометрів, і 200, от така приблизно кількість кілометрів до міста Харкова, там, де є російське військо. Περίπου 150-200 χιλιόμετρα από το Χάρκοβο είναι κατεχόμενες κακομοπόλεις, κατεχόμενα χωριά, δηλαδή αυτή είναι η γραμμή, 150-200 χιλιόμετρα. Από το Χάρκοβο, βρίσκονται οι ρωσικές δυνάμεις. Ρωσικές δυνάμεις. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Περιφερειάρχη. Καλή δύναμη, αντοχή, ο Θεός μαζί τους. Дякуємо, пані голова Харківської облради, дякуємо Єгорові Луценко, Тетяні Петрівні, і сила з вами, щоб Бог вам допомагав, бажає наш співведучий. Дякуємо також Греції, народу грецькому за підтримку і слава Україні. Сас ευχαριστώ пара πολύ студіо, сас ευχαριστώ пара πολύ ελληνικό слово για την βοήθεια, ζήτω η Ουκρανία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα σας, καλή αντοχή, καλή δύναμη. Μήπως να επιχειρούσαμε Μαριούπολη, κύριε Γιαννίρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και να κάνω διάλειμμα εδώ. Κυρία Τισένκο, ακούσαμε λοιπόν τις ανάγκες και για τα τρόφιμα μακράς διάρκειας με υψηλή θερμιδική αξία τα οποία χρειάζονται οι άνθρωποι στο Χάρκοβο. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη για τροφοδοσία. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες, γιατί όπως γνωρίζετε και όπως πάντα λέει αλήθεια και σωστά το Skype και ο ραδιοφωνικός σταθμός, υπήρχαν πάρα πολλοί σφοδροί βομβαρδισμοί. Χτες βομβάρδισαν 20 πόλεις της Ουκρανίας με ροκέτες, κεντρική Ουκρανία, γέφυρες, σιδηροδρομικούς σταθμούς και πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν σταματήσει. Αυτός είναι ο λόγος, ότι υπό τέτοιες συνθήκες δεν μπορούν να παράγουν και δεν μπορούν να μεταφέρουν τα τρόφιμα. Και είναι εύκολο αν μπορείς να ανοίξεις κάποια κονσέρβα, δηλαδή υπάρχουν συνθήκες που δεν μπορείς να βράζεις ρύζι ή μακαρόνια. Πρέπει να πάρεις κάτι έτοιμο που ανοίγεις και τρως με ψωμί. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Μάλιστα. Μικολάεφ. Να καλημερίσουμε λοιπόν το Μικολάεφ, καλημέρα σας. Ποιος είναι από εκεί? Περιφερειάρχης. Περιφερειάρχης Μικολάεφ, καλημέρα σας από την Ελλάδα. Доброго дня, шановна Анна Володимирівна. Вас вітає студія каналу Sky. Так, мені дуже приємно, я на зв'язку. Ευχαριστώ πολύ, είμαι στη γραμμή. Ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Περιφερειάρχη. Πώς είναι η κατάσταση στο Μικολάεφ, πού είναι ο πόλεμος, δηλαδή αν βομβαρδίζεται και σε ποια απόσταση είναι ο πόλεμος, το μέτωπο στην περιοχή αυτή? Ми дякуємо, пані голові Миколаївської облради, і хочемо вас запитати, яка ситуація у вас на фронті, де знаходиться ворог, що відбувається в місті?
Зараз дуже важка ситуація. Протягом трьох днів нас дуже сильно обстрілюють, бомблять всю Україну і, в частності, Миколаївську область, центр міста. Вчора житлові будинки і, власне, на біля мого будинку приземлилися касетні бомби, тобто така ситуація. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση τρεις τελευταίες μέρες. Μας βομβαρδίζουν πάρα πολύ σφοδρά. Βομβαρδίζουν με βαριά όπλα, με βαριές βόμβες και ρουκέτες κέντρο της πόλης. Δίπλα στη δική μου πολυκατοικία χτες έχει εκραγεί πολύ μεγάλη βόμβα και γενικά είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχουν θύματα, τραυματίες. Υγεία ζέρτβη, χτός της όστριλης ποστραζντάβ. Так, на сьогодні зараз ще управління охорони здоров'я Миколаївської області збирає дану інформацію. Так, постраждали цивільні люди. Також у нас в окупації залишаються великі три громади. Це Снігурівська, Широківська, Горохівська громада. І 40 кілометрів основної траси між Херсоном та Миколаєвом контролюються окупантами. Ναι, υπάρχουν θύματα τα οποία καταγράφουμε τώρα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού. Είναι και μεγάλοι, είναι και παιδιά και είμαστε σε γρήγορση για τρεις οικισμούς μεγάλους που είναι πολύ κοντά στο Νικολαευκή, είναι στη κατοχή και εσείς γνωρίζετε τι σημαίνει η κατοχή από ρώσικα στρατεύματα. Είναι βαριά πράγματα. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν δρόμοι που μπορεί να φτάσει βοήθεια και τι ακριβώς χρειάζονται? Чи є зв'язок у вас з Україною, щоб вам передати гуманітарну допомогу, і яким чином можна цю допомогу передати? Так, ми отримуємо допомогу від європейських країн майже щодня. Ми отримуємо через кордони Румунія, Польща без проблем. Потім вони прямують прямісінько в Миколаївську область, через Одеську область. І ми приймаємо цю гуманітарну допомогу і роздаємо людям, які якраз завозують волонтери під час обстрілів, особливо там, де йдуть бойові дії і в окуповані території, особливо. Ναι, κάθε μέρα από τα ευρωπαϊκά κράτη έχουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Έρχεται από την πλευρά της Ρουμανίας και της Πολωνίας, μέσα της περιοχής της Οδυσσού, φτάνει χωρίς προβλήματα και ευχαριστούμε τους εθελοντές που διανέμουν αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια και στις κατεχόμενες κομοπόλεις, αλλά και στις περιοχές του Νικολάεφ που είναι σφοδρές βομβαρδισμοί και ο κόσμος δεν μπορεί να βγει από τα σπίτια τους. Πέραν από τα ήδη αυτά που λέμε υγιεινές, χρειάζονται και τρόφιμα. Чи потрібні продукти харчування серед тих видів гуманітарної допомоги, яку вам привозять? Так, ми потребуємо постійно продуктів харчування тривалого зберігання. Ναι, πράγματι μας χρειάζονται καθημερινά τα τρόφιμα μεγάλης διάρκειας που μπορούν να χρησιμοποιούν ανεμέσως. Μάλιστα. Зараз необхідно все, що стосується очищення води. Всі, мабуть, знають, що окупанти перебили велику наш водопровід між Херсоном і Миколаєвом, і саме велике місто Миколаєво Миколаїв, адміністративний центр, він залишається протягом вже місяця без води. Και έχουμε μία μεγάλη παράκληση προς την Ελλάδα. Χρειάζονται όλα τα χημικά και όλα τα μηχανήματα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν να καθαριστεί το νερό, γιατί όπως γνωρίζετε οι κατακτητές έχουν χτυπήσει αγωγό νερού μεταξύ Χερσόν και Μικολάιβ και εδώ και 30 μέρες έχουμε πολύ μεγάλη έλλειψη νερού. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Περιφερειάρχη. Καλή δύναμη, ευχόμαστε κουράγιο, αντοχή και ο Θεός μαζί τους. Сердечно дякуємо, шановна Тетяна Петрівна, дякуємо голові Халківської облради, бажаємо, щоб Бог захищав вас і ваше місто, і вам витримки. Дякуємо вам, обіймаємо вас, дякуємо за підтримку. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη που μας παρέχετε. Ευχαριστούμε και εμείς. Δякуємо, до побачення. Λοιπόν, καλημέρα σας. Κυρία Τισένκο, συνεπώς, να επαναλάβω για άλλη μια φορά, γιατί φτάσαμε στο τέλος, πρέπει να κάνω διάλειμμα.
και να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Θα σας φιλοξενήσω και επόμενη φορά. Δεν καταφέραμε τη Μαριούπολη, αλλά αντιλαμβανόμαστε πλήρως ποιες είναι οι συνθήκες εκεί. Λοιπόν, τώρα όμως είπε η κυρία Περιφερειάρχης από το Μικολάεφ ότι χρειάζονται και μηχανήματα να καθαριστεί το νερό, γιατί οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κτυπήσει και από το Σκοπίμος εννοείται στα συστήματα ίδρυυσης και το νερό τους είναι μολυσμένο προφανώς. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα πρέπει εδώ να ενισχυθεί και αυτό το σκέλος, δηλαδή μηχανημάτων που κάνουν αφαλάτωση. Ναι. Έτσι δεν είναι, ή κάποια χημικά τα οποία χρειάζονται για να καθαρίζει το νερό. Ναι, στην καθημερινή ζωή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία τρίτη φορά στο ραδιόφωνο Sky. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται, γιατί βάσει της εργασίας σας και βάσει της υποστήριξης που κάνετε, οι Ουκρανοί και στην Ουκρανία και εδώ παίρνουν μεγαλύτερη βοήθεια. Για παράδειγμα, κάποια νοσοκομεία σαν Λιτό, Μεντι Φέρστ, Μητέρα, Ιασό δίνουν πρόσβαση στους ανθρώπους που έχουν κάποιες ανάγκες και δωρεάν παραχωρούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και εμείς ευχαριστούμε κάθε Έλληνα που έφερε κάτι για τον Ουκρανό, γιατί σώζει μια ζωή με αυτή την βοήθεια που έχει δυνατότητα να δώσει. Είμαστε ευγνώμων στον καθένα, σε κάθε επιχείρηση, στο καθένα οργανισμό και βέβαια στο ΣΧΑΙ που υποστηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν μπορεί να γίνει μόνο μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσένκο. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.